Σ' αρέσουν οι λαγάνες, τραγανές και φανταστικές με ωραία κρούστα. Και γιατί πρέπει να τρώω λαγάνα, βρε παιδί μου, μόνο την καθαρή Δευτέρα. Θέλω λαγάνα όλο το χρόνο. Γίνεται μέσα σε 5 λεπτά με ένα απλό ανακάτεμα χωρίς μίξερ και πάμε να κάνουμε την πιο ωραία λαγάνα μαζί. Τι θέλεις πολύσπορη, τι θέλεις ολικής, τι θέλεις με καλαμπόκι, με ό,τι σ' αρέσει. Ακόμη και λαγάνα χωρίς γλουτένι μπορείς να κάνεις. Είναι τόσο απλή η διαδικασία. Θέλω ένα μπολ και μέσα θα βάλω το νερό μου, τη μαγιά μου, ξερή μαγιά, δύο γερές πρέζες ζάχαρη και κάνω ένα ωραίο ανακάτεμα των υλικών. Ανακατεύω έτσι καλά να λιώσει η μαγιά μου. Αυτό δεν το χρειάζομαι πλέον. Περιττό. Και πάμε. Έχω εδώ το αλάτι μαζί με το αλεύρι. Ανακάτεμα αλάτι με αλεύρι. Και όλο μαζί το ρίχνω εδώ πέρα μέσα στο μπολ με τα υγρά. Και ξεκινάω να ανακατεύω. Στην αρχή θα γίνει ένας παχύς χυλός. Είναι τόσο εύκολο να κάνεις λαγάνα. Μόνος. Πιο εύκολο είναι να τη φτιάξεις παρά να βγεις έξω να την αγοράσεις. Ανακατεύω τα υλικά μου μέχρι να γίνει μία ζύμη. Έτσι λίγο σφιχτή θα βγει στην αρχή, αλλά μετά θα μπει χεράκι μέσα. Έχω εδώ το λάδι μου. Γεμίζω καλά το χέρι με λαδάκι. Θα το ρίξω και μέσα. Και πάμε σιγά σιγά να βάλουμε τώρα το χέρι και να κάνω μία ζύμη που δεν θέλω να κολλάει στα χέρια. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μαζέψω ό,τι έχει μέσα το μπολ. Ένα ωραίο ζύμωμα. Τώρα όλα αυτά που έχω στα χέρια μου, θα τα αδειάσω όλα εδώ και αυτά που περισσεύουν, να αδειάσει τελείως το μπολ μου. Και πάμε να παίξουμε τώρα. Μέχρι να πάρει μέσα όλα τα υλικά. Και μπορεί να χρειαστεί και λίγο ακόμα αλευράκι. Λίγο, θα το δούμε στην πορεία. Εξαρτάται βέβαια και με τι αλεύρι δουλεύεις, έτσι. Λαγάνα μπορείς να κάνεις με τα πάντα. Με αλεύρι ολικής άλεσης, με αλεύρι για ψωμί. Λαγάνα κάνεις με αλεύρι χωρίς γλουτένι. Βέβαια δεν φουσκώνει πολύ, αλλά γίνεται πολύ νόστιμη. Κάνεις με μίξη αλεύρων, με καλαμπόκι, με ό,τι θέλεις. Κοίτα τι ωραία που γίνεται η ζύμη όσο τη δουλεύω. Κοίτα τι ωραία. Αλλά θέλει ωραίο ζύμωμα να γίνει λία και απαλή. Όσο την έχω στα χέρια μου, δεν θέλω να πιάνω αγριάδες που πιάνω τώρα. Όσο τη δουλεύω, τόσο πιο ωραία γίνεται. Δεν κολλάει καθόλου στα χέρια. Έχει γίνει λία. Αυτή τώρα θα τη βάλουμε μέσα σε ένα μπολ που θα στάξω μέσα λίγο λάδι. Θα κυλήσω το ζυμαράκι μου μέσα στο μπολ με το λάδι, έτσι, το κυλάω και από εδώ, το κυλάω και από εκεί και την πιάνω λίγο με το λάδι, την πατάω κάτω, τη σκεπάζω με μεμβράνη και την αφήνω να φουσκώσει. Λοιπόν, σκεπάζω πολύ καλά με μεμβράνη ή με βρεγμένη πετσέτα γύρω 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 και την αφήνω πάνω στον πάγκο της κουζίνας μου, θα πάρει γύρω στη μια μισή ώρα να φουσκώσει. Εάν τη βάλω σε φούρνο που τον είχα ανάψει πριν και είναι απλά σβηστός και ζεστός, στη μία ώρα θα γίνει τούμπανο. Η ζύμη λοιπόν θα μπει στην άκρη να φουσκώσει και να γίνει διπλάσια. Ωστόσο έχω μία φουσκωμένη γιατί δεν θέλω να τρώμε χρόνο. Θέλω φέτος να κάνετε όλη τη δική σας λαγάνα και την ώρα που θα δαγκώνετε και θα κάνει κράτσα απ' έξω και μέσα θα είναι ένας αφρός, να πείτε καλά μας τα είπε η Αργυρό. Η ζύμη μου λοιπόν εδώ φούσκωσε. Πότε καταλαβαίνω ότι είναι φουσκωμένη η ζύμη και δεν θέλει άλλο φούσκωμα? Μπήγω μέσα το δάχτυλο και όταν βλέπω ότι η τρύπα αυτή μένει εκεί, σημαίνει ότι η ζύμη είναι φουσκωμένη. Και αρχίζω τώρα σιγά σιγά και πιάνω τη ζύμη μου για να τη βγάλω στον πάγκο. Έτσι, ωραία. Όπου είναι φανταστική, φανταστική, κοίτα ζύμη, απίθανη, απίθανη. Θα την πατήσουμε τώρα και θα ξαναξεφουσκώσει. Τρελαίνομαι με τις ζύμες. Έχει γίνει αφρός, αφρός. Την κόβω στα δύο και κάνω δύο λαγάνες. Μπορείτε να κόψετε στα τρία και να κάνετε τρεις μικρές λαγάνες. Αλλά το ζυμαράκι μου είναι αφρός, δεν κολλάει στα χέρια. Το ζυμαράκι μου, εδώ. Και αυτό, αφού το πάτησα και το ξεφούσκωσα,
Πιάστε το. Δεν θέλει ξύλο για να ανοίξεις τη ζύμη της λαγάνας. Με τα χέρια γίνεται η ζύμη της λαγάνας. Αρχίζεις και την πατάς. Την πατάς με τα χέρια και τις δίνεις το σχήμα που θέλεις. Αν σου αρέσουν οι λαγάνες φουσκωτές, αφράτες πολύ, θα πλάσεις πιο χοντρή. Εάν τη θέλεις πολύ λεπτή, θα την πατήσεις τελείως, να γίνει πλάκα. Για να δω φέτος ποιος θα κάνει λαγάνες. Θέλω όταν κάνετε λαγάνες στη συνταγή μου, να ανεβάσετε story, να μεταγκάρετε για να σας δείξω μέσα στο δικό μου story. Θέλω να δω τις δικές σας λαγάνες. Θέλω όταν κάνετε ζύμες να έχετε υπομονή στα φουσκώματα. Θα πάρετε ένα πινελάκι με λίγο νερό, θα μου τη αλείψετε έτσι ωραία πάνω, απαλά. Ένα απλό άλυμα. Έτσι ωραία. Και τώρα πάμε για σουσάμι. Μπόλικο σουσαμάκι πάνω. Μπόλικο. Και εδώ το ίδιο. Μην το φοβάστε, βάλτε μπόλικο. Εμένα μου αρέσει το σουσάμι στη λαγάνα. Στην πάρο βάζουμε λίγο κρασί μέσα στη ζύμη και βάζουμε πάνω στη λαγάνα και λίγο γλυκάνισο. Γιατί είναι νησί και στα νησιά αγαπάμε το γλυκάνισο. Βλέπετε ότι πατάω τώρα λίγο ελαφρά. Πατάω, έτσι κι αλλιώς η λαγάνα μου θα ξαναφουσκώσει τώρα και θα γίνει τούμπανο. Την πατάω. Και τη βάζω μέσα στο φούρνο, τον σβηστό και την ξεχνάω κανένα μισάωρο μέχρι να ξαναγίνει η διπλάσια. Είναι σβηστός ο φούρνος μου, έτσι. Απλά τη βάζω εδώ για να μην παίρνει αέρα, να μην μου ξεραίνεται η επιφάνεια. Όμως εγώ για να μην περιμένουμε, αυτές θα τις φτιάξω μετά, έχω ήδη φουσκωμένες λαγάνες. Βλέπετε πως γίνονται. Γίνονται οι διπλάσιες. Τώρα έχεις δύο επιλογές. Ή θα βουτήξεις τα χέρια σε λίγο λαδάκι και θα αρχίσεις να μπήγεις. Κοίτα πως σε φουσκώνει αμέσως. Κοίτα, αφρός έχει γίνει. Αφρός. Με τα δάχτυλα όταν πατάω τη λαγάνα μου, μετά φουσκώνει λιγότερο. Εάν θέλεις πιο φουσκωτή λαγάνα, θα πάρεις ένα σουβλί, ένα καλαμάκι από τα σουβλάκια και θα αρχίσεις να πατάς τη λαγάνα μέχρι κάτω. Τρύπες μέχρι κάτω. Η λαγάνα τώρα είναι ξεφουσκώνει, τη βλέπετε. Είναι έτοιμη για φούρνο, ψήνεται στους 200 βαθμούς, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, περίπου 30 λεπτά. Τις βάζω φούρνο και τις βλέπουμε σε λίγο. Εδώ έχω φουσκώσει ένα αντίστοιχο ζυμάρι με αλεύρι ολικής. Γιατί μπορείς να κάνεις λαγάνα και με αλεύρι ολικής. Και αυτό είναι φουσκωμένο έτσι ωραίο. Βέβαια βλέπεις ότι έχει άλλη συμπεριφορά. Γιατί το αλεύρι ολικής δεν έχει τόσο πολύ γλουτένη όσο έχει το κανονικό αλεύρι. Άρα κόβω και από εδώ, αφού το ξεφουσκώσω, κόβω κομμάτια και κάνω δύο λαγάνες με αλεύρι ολικής. Κάτω εσύ και εδώ εσύ. Βλέπεις ότι αυτό κολλάει λίγο παραπάνω στο χέρι. Θέλει άλλη διαχείριση. Τι θέλει? Δεν θέλει αλεύρι προς Θεού. Καθόλου αλεύρι. Θέλει όμως λίγο λαδάκι στα χέρια. Και πάμε. Είναι ζύμη ολικής για λαγάνα ολικής. Κοίτα το εδώ κοντά. Είναι τελείως διαφορετική ζύμη με το αλεύρι ολικής. Γίνεται βέβαια πάρα πολύ νόστιμο, αλλά δεν βγαίνει τόσο φουσκωτό. Θα ρίξω μπόλικο σουσάμι και θα τις αφήσω για λίγο να φουσκώσουν ξανά. Μετά θα τις τρυπήσω και θα μπουν στο φούρνο όπως και οι άλλες. Και λίγο σουσαμάκι επάνω. Να κολλήσει τώρα με το λάδι. Να πάει παντού. Και τις αφήνω και αυτές να φουσκώσουν μέχρι να γίνουν οι διπλάσιες και μετά να τις βάλω φούρνο. Λοιπόν, οι λαγάνες είναι έτοιμες και μου έχουν σπάσει τη μύτη. Όπως είναι καυτές μέσα στο φούρνο, τις ψεκάζουμε, σβήνουμε το φούρνο. Όπως βγαίνουν από το φούρνο, ρόδινες και φανταστικές, με τραγανή κρούστα απ' έξω, είδατε ότι ψέκασα
επάνω με λίγο νερό. Όσο είναι καυτή η λαγάνα, όταν την ψεκάζει στο τέλος, τραβάει το νεράκι και γίνεται ακόμα πιο τραγανή η κόρα της. Θέλω να την αφήσετε. Ακού. Θέλω να μείνει, να σταθεί για λίγα λεπτά. Μοσχοβολάνε. Και από κάτω ωραίες ψημένες τραγανές και από πάνω ωραίες ψημένες και τραγανές. Φέτος θα φτιάξεις λαγάνα. Δες τη συνταγή μου και κάνε την ίδια. Αν σου άρεσε η συνταγή, κάνε subscribe, κάνε like, μοιράσου το βίντεο και φτιάξτε όλοι τις φανταστικές μου λαγάνες φέτος. Φίλια πολλά, καλή καθαρή Δευτέρα.